Καλή εβδομάδα. Πάρα πολλά τα μηνύματα από κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να δει τι θα γίνει, αν εντάσσεται ή όχι σε αυτές τις κατηγορίες, τα 800 ευρώ. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Θέλω να ξεκινήσουμε. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, υπήρχε μια εκτίμηση για μια ύφεση τάξη του 4-5%. Τώρα βλέπω αυτά τα νούμερα να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Υπάρχει μια σαφής εκτίμηση για το πού πάμε και πώς θα κινηθούμε? Γιατί προφανώς από αυτή την εκτίμηση θα πρέπει να αποφασίσετε εσείς και τα μέτρα που θα πάρετε για την ενίσχυση της οικονομίας και του κόσμου. Είναι σαφές ότι ακριβής εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει. Και δεν μπορεί να γίνει όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε την έκταση της κρίσεως. Γνωρίζουμε την ένταση, την έχουμε προσδιορίσει, αλλά δεν γνωρίζουμε την έκταση. Τι εννοώ με αυτό? Στο τελευταίο Eurogroup που έγινε, η εκτίμηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία, για να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι, είναι από 5 μέχρι 10% ύφεση. Δηλαδή η Ευρώπη έρχεται και λέει ότι στην Ευρώπη η ύφεση θα είναι από 5 μέχρι 10. Εκεί είναι και η Ελλάδα. Όλες οι χώρες θα είναι περίπου μέσα σε αυτό το εύρος ύφεσης. Αυτό που έχει προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια είναι ότι κάθε μήνα, ας πούμε, είναι κλειστή μια οικονομία, στοιχίζει στο ΑΕΠ περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα, σαφείς εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν, και αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε την έκταση του προβλήματος. Οι εκτιμήσεις της Ευρώπης, στις οποίες θα είναι και η Ελλάδα μέσα, είναι από 5 μέχρι 10%. Μάλιστα. Γιάννη. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με δύο γρήγορα ερωτήματα τα οποία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοταρίδη, αυτό αποδεικνύει και επιβεβαιώνει γιατί η κυβέρνηση έχει έναν συγχρονισμό στην υλοποίηση των μέτρων της. Γιατί με ρωτήσατε και αυτό. Επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς την έκτασή της, οφείλουμε να δώσουμε πολλά μπροστά, να ρίξουμε πολλά όπλα στη μάχη, να ρίχνουμε και περισσότερα όπλα, και μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό πώς γίνεται, αλλά πρέπει να κρατάμε καύσιμα και για την επόμενη μέρα. Καλά, Γιάννη. Αυτό να μας το εξηγήσετε στη συνέχεια της συζήτησης, γιατί στην Ευρώπη και στο Eurogroup που συμμετείχατε είδαμε ότι, και εσείς το είπατε, ότι πήγαμε σε ένα συμβιβασμό. Και δεν ξέρω αν είναι εποχή για συμβιβασμούς. Να το εξηγήσουμε αυτό, να κλείσουμε ένα κεφάλαιο. Πράγματι ένα συμβιβασμός. Και η Ευρώπη μας έχει συνηθίσει σε συμβιβασμούς. Ήταν ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί υπήρξε συμφωνία. Να μην υπήρχε όπως έγινε δύο μέρες πριν. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η Ευρώπη με όλα τις ασφάλματα, με όλους τους προβληματισμούς που υπάρχουν στους κόλπους της, κατάφερε και αποφάσισε 540 δισεκατομμύρια ευρώ να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία στην Ευρώπη. Και ο πιο σημαντικός λόγος για εμένα είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ποσοτικοποίηση αυτών των μέτρων, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε σαφής αναφορά στην αμοιβαιοποίηση του χρέους, δηλαδή στην έκδοση κοινού ομολόγου που ήθελε και η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, τουλάχιστον γραπτός, αυτό μένει εκτός. Υπάρχει αναφορά στο πώς θα δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ή κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν ένα ταμείο ανάκαμψης. Άρα, αυτά είναι τα πρώτα θετικά. Αν με ρωτάτε, πείσατε την Ευρώπη να υπάρχει αμοιβαιοποίηση του χρέους, η απάντηση είναι όχι. Γιατί υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη οι οποίες δεν το θέλουν. Ωστόσο, αν με το καταλάβω. Μην μηδενίσουμε όμως την προσπάθεια, γιατί πριν από δύο εβδομάδες. Όχι, μην μηδενίσουμε ενώ την προσπάθεια όχι μόνο της χώρας συνολικά, γιατί πριν από δύο εβδομάδες οι ίδιοι υπουργοί οικονομικών ομόφωνα έλαβαν μια άλλη πολύ σημαντική απόφαση. Να μην υπάρχουν δημοσιονομικοί στόχοι για φέτος και οι δαπάνες που γίνονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού να εξαιρούνται από τα όποια δημοσιονομικά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι δόθηκαν βαθμοί ελευθερία και στην Ελλάδα, όπως πράττουμε, να παίρνουμε μέτρα. Το ζήτημα είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά και έχουμε πλέον την απόφαση του Eurogroup την προχθεσινή, έχουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα είναι το εφαλτήριο και ακόμα πιο φιλόδοξες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο προσεχές μέλλον. Το άμεσο προσεχές μέλλον. Ωραία. Να ρωτήσω αυτό που ήθελα τώρα που χρήζει μονολεκτικών απαντήσεων, αν μου επιτρέπετε. Το ένα, επίδομα επιβράβευσης σε αστυνομικούς και στους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα καθαριότητας, αν θα δοθεί. Και δεύτερον, τι θα κάνετε με τα φοιτητικά ενίκια. Φοιτητές που ήταν
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, πλήρωναν ένα ενίκιο, έχουν σταματήσει τα πανεπιστήμια και έχουν επιστρέψει στη βάση τους. Και τα δύο αξιολογούνται και στην ώρα τους ανακοινωθούν. Να προσθέσω, αφού αναφερθήκαμε σε ενίκια, κύριε Σταϊκούρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων για την πρώτη τους κατοικία που λαμβάνουν αυτή μείωση 40% και τους εργαζόμενους πληττόμενων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση των κλειστών, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μείωση ενικίου για δύο μήνες, ενώ οι εργαζόμενοι ανοιχτών αλλά πληττόμενων λαμβάνουν μόνο μείωση ενικίου για την πρώτη τους κατοικία για ένα μήνα. Γιατί αυτό, η ίδια οικονομική επιβάρυνση δεν έχουν? Σε αναστολή σύμβασης εργασίας δεν είναι και οι δύο περιπτώσεις? Για ποιο λόγο τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά? Γιατί πότε μπήκαν σε αναστολή, ξέρετε εσείς? Τι εννοείτε? Οι μεν μπήκαν σαφέστατα μέσα Μαρτίου, τις κλείσαμε τις επιχειρήσεις και οι άλλοι εργαζόμενοι ίσως να μην έχουν μπει ακόμα σε καθεστώς. Το καθεστώς κλείνει στις 21 Απριλίου. Άρα πώς θα δώσεις τον Μάρτιο, για εργαζόμενους οι οποίοι ίσως ακόμα να μην έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής εργασίας? Δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όταν ο εργαζόμενος βάζει, που οι περισσότεροι βάλαν τον Απρίλιο, τους εργαζόμενους σε καθεστώς, σε αντίστοιχο καθεστώς που βλέπουν, παίρνουν και την αντίστοιχη πρόβλεψη που κάνει η ελληνική πολιτεία. Αν όμως είναι πληττόμενη επιχείρηση και έχει βάλει σε αναστολή ήδη από τον Μάρτιο τον εργαζόμενο. Εγώ για αυτές τις περιπτώσεις μιλάω, δεν μιλάω για αυτούς που μπήκαν σε δεύτερο χρόνο. Πότε άνοιξε η πλατφόρμα? Μάρτιο, μέσα Μαρτίου, δεν άνοιξε ποτέ. Ναι, το θέμα είναι... Όχι, δεν άνοιξε μέσα Μαρτίου. Μέσα Μαρτίου ξεκίνησε το πρόβλημα. Άνοιξε πολύ μεταγενέστερα. Και είπαμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα, του προηγούμενου μήνα, θα βάλουν κυρίως οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, οι οποίοι κλείσαμε τις επιχειρήσεις. Ελάχιστες ήταν αυτές που βάλαμε εργαζόμενος πριν κλείσει ο μήνας. Και σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι ο μήνας, ο οποίος αξιολόγησε η ελληνική πολιτεία ότι πρέπει να δοθεί αυτή η βοήθεια και σε αυτούς τους πολίτες. Δεν θα επεκταθεί λοιπόν, είναι όσο έχει η κατάσταση και η απόφαση. Να επεκταθεί τι εννοείται? Να πάει για το μήνα Μάρτιο. Είναι άλλο θέμα. Και για το μήνα Μάρτιο. Και για του εργαζόμενου. Αυτό δεν είναι επέκταση. Εντάξει, οκ. Είναι για δύο μήνε θα επιχειρήσεων. Για του εργαζόμενου κλειστών επιχειρήσεων αυτό ισχύει. Και νομοθετείτε και έγκαιρα. Μα ρωτάει οι ίδιοι οι τηλεθεατέ μα γι' αυτό, δεν είναι κάτι που το έβγαλα εγώ από το μυαλό μου. Μα λένε, εγώ είμαι σε αναστολή σύμβαση και στη μία περίπτωση έχουν οι εργαζόμενοι μείωση ενικίου και για του δύο μήνε, εγώ έχω μόνο για ένα μήνα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Είναι ερώτημα τηλεθεατών. Δεν είναι το έχω βγάλει από το μυαλό μου, κύριε Σταϊκούρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και απλά προς το παρόν, εμεί δεν έχουμε τέτοια ερωτήματα. Κύριε Σταϊκούρα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ξέρετε πολύ καλά δουλεύουν σε τουριστικού προορισμού, νησιά, χωριά. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν μέχρι τον Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, σταματούν, δεν παίρνουν όλοι στο Ταμείο Ανεργίας, ξαναπερίμεναν να προσληφθούν στις επιχειρήσεις αυτές τον Μάρτιο, εκεί κοντά στις 25 Μαρτίου, για να ξεκινήσει η σεζόν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάπου και καταγεγραμμένοι, δεν φαίνεται ότι θα ξεκινούσαν την εργασία τους. Με αυτούς τι θα γίνει? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να βρουν δουλειά τους επόμενους μήνες. Και δεν παίρνουν πουθενά εισόδημα. Επεξεργαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα αφορά τον τουρισμό. Και ο τουρισμός έχει δύο διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι τον κλάδο του τουρισμού ούτως ή άλλως τον έχουμε βοηθήσει, όπως και τους άλλους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, ακτοποιούνται. Ενέργεια, μεταφορές, μέσα από αυτό το δίκτυο προστασίας που χτίσαμε για εργοδότες και εργαζόμενους. Εργαζόμενους και εργοδότες. Παράλληλα όμως χρειάζονται επιπλέον μέτρα στοχευμένα σε κλάδους όπως είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός έχει δύο ενότητες. Έχει τον τουρισμό 12 μηνών και έχει και τον τουρισμό τον εποχιακό που αναφερθήκατε εσείς. Άρα εκεί χρειάζονται πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες, οποίες αναλαμβάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, στοχευμένες για τον εποχιακό τουρισμό. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στους κλάδους που ανοίγουν για 6 μήνες που λέτε και έχουν συνάθεια με τον τουρισμό, είναι και όλα τα επαγγέλματα τα οποία συνοδεύουν και συνδυάζονται με τον εποχιακό τουρισμό. Μέσα στον μήνα Απρίλιο θα υπάρξουν στοχευμένες δράσεις και ήδη υλοποιούμε σιγά σιγά για όλους αυτούς τους κλάδους που τους ανέφερα προηγουμένως. Και η ακτοπλοεία χρειάζεται μια βοήθεια, επιπλέον βοήθεια, και η αεροπλοεία χρειάζεται μια επιπλέον βοήθεια, και ο πρωτογενής τομέας δόθηκαν κάποια πρώτα κονδύλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να γίνουν στοχευμένες πολιτικές στους κλάδους του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται. Δεν πλήττονται όλοι. Κάποιοι ευτυχώς πάνε καλύτερα από ό,τι πήγαιναν και αντίστοιχες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλυθούν και σε άλλα παιδιά.
Γιάννη. Να πω μόνο κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά και τον εποχιακό τουρισμό. Και νομίζω ότι απαντάει και σε ερώτημα το οποίο μου θέσατε προηγουμένως για την αλληλουχία των πολιτικών μας. Κάναμε αυτό το πακέτο των μέτρων. Αυτό το πακέτο των μέτρων υλοποιείται. Και ουσιαστικά θα υπάρξει και μεγάλη εκταμείευση σπόρων σε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας αυτή τη μεγάλη εβδομάδα. Παράλληλα όμως τι πρέπει να ενισχύσουμε σημαντικά την ρευστότητα όλων αυτών των επιχειρήσεων. Των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων. Δείτε λίγο συνεπώς τα χρονοδιαγράμματα. Ερχόμαστε και ψηφίζουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή. Υλοποιείται η επιστρεπτέα προκαταβολή. Περίπου 70.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη δηλώσει. Μέχρι πότε, μέχρι 21 Απριλίου. Έτσι ώστε τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, να υπάρχει εκταμείευση πόρων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Πιθανόν αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ να επαναληφθεί τον μήνα Μάιο. Αυτό είναι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, ερχόμαστε, αυτό έχει εγκριθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερχόμαστε και πάλι έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα εγκυρωτικό σχήμα. Όσο ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για ποιες επιχειρήσεις, για τις μεσαίες και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πότε θα λειτουργήσει, τέλος Απριλίου και Μάιο, έτσι ώστε ευελπιστώντας να βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση, να μπαίνουν περισσότερη χρηματοδότηση και ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Και τρίτος άξονας και τελευταίος, τι είναι κρίση την προηγούμενη εβδομάδα, και η επιδότηση επιτοκίου. Επιτοκίου για τα δάνεια που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις στο τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Πότε θα υλοποιηθεί, θα ξεκινήσει να υλοποιείται από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά όλα χωρίζουν μαζί με τη μόχλευση των ποσών σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ερχόμαστε μέσα από κυρίως κοινοτικούς πόρους ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ να ενισχύσουμε σταδιακά, συστηματικά αλλά εντός σοβαρός τις επιχειρήσεις μέχρι τέλος Μαΐου. Να σας διάνε. Κύριε Υπουργέ, πάμε στο θέμα της πρώτης κατοικίας. Σας άκουγα την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Σας ρωτούσαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τι θα κάνετε με το καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας. Εσείς είπατε ότι θα πάρουμε μια πρωτοβουλία την κατάλληλη στιγμή και με κοινωνική ευθύνη. Ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας ότι οι θεσμοί ούτε καν θέλουν να ακούνε για παράταση του καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας. Άρα εδώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Θα μας το εξηγήσει. Δεν ξέρω πώς το εξηγεί αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Άρα πώς θα προχωρήσετε εσείς, γιατί έτσι κι αλλιώς λύγει αυτό το προστατευτικό καθεστώς. Θα προχωρήσετε με πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί σύντομα, μέσα στο μήνα, θα νομοθετήσετε μονομερώς. Ποιο είναι το σκεπτικό σας? Ξέρετε εκ φύσεως ότι δεν είμαι συγκρουσιακός άνθρωπος και μου αρέσει να πείθω τον συνομιλητή μου, άρα να πείθω και τις εταίρους. Μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει ότι τους έχουμε πείσει ή εκεί που δεν τους έχουμε πείσει έχουμε υλοποιήσει πολιτικές χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές αντιδράσεις από την πλευρά των θεσμών. Γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε χτίσει αξιοπιστία απέναντί τους. Αυτό που έχει γίνει και είναι η πραγματικότητα είναι ότι εμείς έχουμε θέσει στους θεσμούς τις προτεραιότητες για αυτό το σημείο το οποίο μου φέρετε. Αυτό το σημείο το οποίο με ρωτάτε. Έχουμε αποδείξει δε, ως κυβέρνηση, ότι εμείς παρατείναμε το καθεστώς της προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο έλυγε με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης 31-12-19. Άρα δυστυχώς για εσάς, αλλά αυτή είναι η φύση μου, θα επαναλάβω ότι την κατάλληλη στιγμή θα νομοθετήσουμε αναλαμβάνοντας την κατάλληλη πρωτοβουλία. Με κοινωνική ευαισθησία και αποτελεσματικότητα. Θα υπάρξει άρα έχουμε ακόμα χρόνο, να κάνουμε την βέλτιστη επιλογή. Κύριε Σταϊκούρα, μία διευκρίνηση. Είναι στραπέζι μία νέα παράταση. Δεν πρόκειται να μου εκμεύσετε τα απάντηση. Αν θα προτιμήσει η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, να πάει σε παράταση του φυστάμενου πλαισίου πρώτης κατοικίας ή αν θα νομοθετήσει λίγο πιο γρήγορα αυτό που λέμε το νέο πτωχευτικό δίκαιο. Τι από τα δύο θα συμβαίνει? Θέτεται με άλλους όρους το ίδιο ερώτημα. Η απάντηση θα είναι η ίδια. Την κατάλληλη στιγμή θα απαντήσουμε. Κύριε Σταϊκούρα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Απλώς θέλω να αναφερθώ σε δύο έτσι, γιατί είναι αρκετά. Οι εργαζόμενοι σε φροντιστήρια, οι καθηγητές και στην ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να μπουν τώρα σε μια άλλη πλατφόρμα που το έχω καταλάβει, να ξανακάνουν την αίτηση 800 ευρώ. Ρωτούν λοιπόν γιατί πρέπει να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία και πάλι. Όπως επίσης θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις εταιρείες ομόρυθμες, οι οποίες έχουν δύο ή περισσότερους εταίρους και παίρνουν
1.800 αυτοί οι άνθρωποι ως εταιρεία. Κύριε Κωνσταντίνη, μου θέτετε εύλογα ερωτήματα. Μπορώ να σας προσθέσω και πολλά άλλα ερωτήματα τα οποία έχουμε στην κατοχή μας και τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Αν είδατε χθες, ως Υπουργείο Οικονομικών βγάλαμε μια ανακοίνωση με 8 καινούργιες πρωτοβουλίες που είναι το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με την κοινωνία παίρνοντας μηνύματα από αυτήν. Μέσα σε αυτά τα 8 σημεία είναι και η πρόβλεψη για τις διάφορες νομικές μορφές των διαφόρων εταιριών, όπως αυτές που αναδείξατε εσείς, όπου εκεί όμως δεν μπορούμε να δώσουμε το ποσό σε όλους τους εταίρους, πρέπει να δώσουμε σε έναν αυτόν που διακρατά και το άφημί της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πρωτόγνωρη άσκηση. Προσπαθούμε να καλύψουμε δυνητικά 1,7 εκατομμύρια μισθωτούς, 800.000 επιχειρήσεις, 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Με διαφορετικά σχήματα, σε διαφορετικές πλατφόρμες, εμπλουτίζοντας συνεχώς τις βάσεις, ανάλογα και με τις δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά και την εικόνα που παίρνουμε από φορείς και από επιχειρήσεις. Άρα, δεν ταλαιπωρούμε την κοινωνία, προσπαθούμε να την βοηθήσουμε, βλέποντας πώς και η κοινωνία μπορεί να ανταποκριθεί στα διάφορα σχήματα. Να σας πω κάτι. Μίλησα προηγουμένως για την εξωτερική προκαταβολή. Η κοινωνία τι θέλει? Θέλει γρήγορα το κράτος να δράσει, ώστε να χρηματοδοτηθεί. Κάναμε το σχήμα από 2 μέχρι 10 Απριλίου. Είχαν ίδιες επιχειρήσεις και είπαν, που θέλουν ρευστότητα, δώστε μας χρόνο να μαζέψουμε τα στοιχεία. Γι' αυτό και πήγαμε 21. Άρα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό τα βέλτιστα όπλα τα οποία έχουμε δημιουργήσει για να βοηθήσουμε την κοινωνία με αίσθημα δικαίου. Κύριε Σταϊκούρα, από αυτού θέλω να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Πέρα από την επιστρεπτή προκαταβολή, που είναι μια μορφή δανειοδότησης και αυτό. Σε ό,τι αφορά τα 800 ευρώ, επειδή μας ρωτάει πολλοί κόσμος που έχει μια ατομική επιχείρηση και δεν έχει 5 εργαζόμενους, έχει 6, έχει 7, ή ενδεχομένως να είναι ένα μικρό μαγαζάκι σε ένα χωριό που απασχολεί 7 εργαζόμενους μόνο τα Σαββατοκύριακα, γιατί μόνο τότε δουλεύει. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν τα 800 ευρώ. Έχω νομοθετήσει. Τι είπατε? Έχω νομοθετήσει συγκεκριμένα. Για πάνω από 5 εργαζόμενους, λέω, για όσους απασχολούν, είναι... Σωστά. Για πείτε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τι προσφέρουμε σε αυτούς τους συμπατριώτες μας. Προσφέρουμε φορολογικές αναστολές. Η απάντηση είναι ναι. Άρα, ουσιαστικά δίνουμε το δικαίωμα για φορολογικές αναστολές σε αυτούς τους συμπατριώτες μας. Έχουμε προβλέψει ασφαλιστικές αναστολές. Mm-hmm. Έχουμε προβλέψει. Έχουμε προβλέψει τους εργαζόμενους αυτών των επιχειρήσεων, αν τους βγάλουν σε καθεστώς προσωρινής μη απασχόλησης, να τους πάρει το ελληνικό δημόσιο. Το έχουμε προβλέψει. Έχουμε προβλέψει αναστολές υποχρεώσεων στις τράπεζες. Το έχουμε προβλέψει. Έχουμε προβλέψει την κατηγορία των ενοικίων. Την έχουμε προβλέψει. Σε έχω πει δηλαδή 5 πράγματα που έχουμε κάνει θετικά, τα οποία δεν τα αναδεικνύεται. Αυτό πράγμα που δεν έχουμε κάνει σε αυτήν την κατηγορία, γιατί έκεινε ο ορισμός στην Ευρώπη της μικρής επιχείρησης, είναι να δώσουμε τα 800 ευρώ σε αυτούς. Δίνουμε όμως αυτούς τους συμπατριώτες μας άμεσα πολύ μεγαλύτερη, πολλαπλάσια ένεση ρευστότητας μέσα από το καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτά είναι τα δεδομένα σήμερα. Τον μήνα Μάιο θα επανασχεδιάσουμε την συνολική μας πολιτική ανάλογα και με τις εξελίξεις που έχουμε στο βασικό πεδίο, που είναι η υγειονομική κρίση. Γιατί ξέρετε ότι η χώρα έχει κάνει μια ορθή επιλογή. Το Υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί τις επιλογές που κάνει το Υπουργείο Υγείας και η ειδική. Σε αντιδιαστολή με κάποιες χώρες του βορρά. Άρα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υγεία του πολίτη. Αυτό έχει ένα μεγαλύτερο κόστος για την οικονομία. Γι' αυτό και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε τις βέλτιστες επιλογές. Να είστε, Γιάννη. Λοιπόν, θέλετε να πάμε στον χώρο του πολιτισμού. Θα έχετε δει και την δήλωση του κυρίου Μίκη Θεοδωράκη. Θα μπουν στα μέτρα στήριξης οι 15.000 εργαζόμενοι στον πολιτισμό και οι καλλιτέχνες. Θα το ομολογήσουμε τις κατάλληλες επιλογές. Να πούμε κάτι. Όλος ο κλάδος του πολιτισμού έχει μπει στα μέτρα πρόβλεψης. Όλος ο κλάδος. Όλοι οι κωδικοί. Εδώ και έναν μήνα. Απλά στον χώρο του πολιτισμού, όπως και σε κάποιους άλλους χώρους στην Ελλάδα, υπάρχει μια κατηγορία συμπατριωτών μας που αμείβεται με άλλους όρους.
όχι με όρους μισθωτού, αλλά με κάποιους άλλους όρους. Όπως χαρακτηριστικά μου είπε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα ο συνάδελφος, ο κ. Γρηγοριάδης, από το Μέρα 25, υπάρχουν πάρα πολύ αόρατοι. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι αυτούς δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε στο 1,7 εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Χρειάζεται μια εξειδικευμένη προσέγγιση και αυτή κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Με αφορμή όμως αυτό που είπατε, να προσθέσω κάτι. Χθες εμείς έχουμε κάνει ως επιλογή, ως κυβέρνηση και έχουμε δώσει στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Πολιτισμού, κάποιους επιπλέον πόρους, 10 εκατομμύρια ευρώ, ώστε με 5 που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, 15 εκατομμύρια σύνολο, να ενισχύσει τον πολιτισμό κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Άκουσα χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι θα έδινε πολλαπλάσιους πόρους. Αυτό έρχεται ουσιαστικά να συνδυαστεί με την πρόταση της προηγούμενης εβδομάδας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είχε αρκετά χαρακτηριστικά, εγώ θα έλεγα υπερβολής. Σε όποιον κλάδο ουσιαστικά έρχεται επαφή η αξιωματική αντιπολίτευση, μονίμως λέει ότι θα δίνει πολλαπλάσιους πόρους. Αλήθεια, από πού? Κύριε Στεκούρα, από αυτό εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μέχρι πότε υπαρκεί τελικά η ρευστότητα του κράτους, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί όλα αυτά τα δημοσιονομικά μέτρα και θα επεκταθούν, όπως έχετε πει, και τον Μάιο και τον Ιούνιο? Και τι θα γίνει μετά για να αντιληφθεί η ρευστότητα? Ποια είναι τα εργαλεία που έχει διαθέσιμα η χώρα? Θα βγει στις αγορές, θα αξιοποιήσει το μαξιλαράκι ασφαλείας? Η ρευστότητα του κράτους είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Είναι συνδυασμός του ταμιακού μαξιλαριού, είναι συνδυασμός των ταμιακών διαθεσίμων του κράτους και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι συνδυασμός του ύψους των εντόκων γραμματείων που έχει. Είναι συνδυασμός της εξόδου της χώρας στις αγορές. Είναι συνδυασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει από το εξωτερικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Κατά τον βέλτιστο τρόπο. Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιεί το μέσο δυνατό αριθμό χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να λαμβάνει επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές εποφελία του πολίτη, έχοντας στο μυαλό της και την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη επανεκκίνησης αυτής, αλλά και σε ό,τι αφορά το ύψος του χρέους, που ούτως ή άλλως για τη χώρα, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Κύριε Σταϊκούρα, ξέρω ότι έχετε και μια τηλεδιάσκεψη στις 10 ώρες. Σας καθυστερήσαμε λίγο. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μισό λεπτό, μην τον αφήνεις έτσι. Έλα. Να το ρωτήσω για το Βαρουφάκι. Δεν απάντησε για το Βαρουφάκι. Να σχολιάσετε. Αν θέλετε να σχολιάσετε την προτροπή που σας είχε κάνει για να ηχογραφήσετε το Eurogroup που συμμετείχατε. Ο ίδιος νομίζω ότι θα πρέπει να μάθει ο λαός τι συζητάτε για το μέλλον. Νομίζω ότι απάντησα μέσα στη Βουλή. Και μου αρέσει συνήθως οι απαντήσεις να δίνονται θεσμικά μέσα στη Βουλή στον αρχηγό ενός κόμματος. Θα επαναλάβω απλώς την απάντηση. Ότι δεν ακολούθησα τις συστάσεις του. Είχε μια ομοφωνία στο Eurogroup και από τους άλλους υπουργούς οικονομικών των χωρών του Νότου που είχαν κοινά συμφέροντα και κοινά ενδιαφέροντα και δεν άκουσα την σύσταση του κ. Βαρουφάκη, γιατί ως υπουργός οικονομικών δεν θέλω ποτέ να οδηγήσω τη χώρα μου σε αντίστοιχα φαινόμενα του καλοκαιριού του 2015.